Ενίκια στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές περιοχές έχουν πάει στο Θεό, κυριολεκτικά στο Θεό. Θα είναι λοιπόν μαζί μας για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου E-Real Estate, για να δούμε γιατί έχουν πάει στο Θεό και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν κάποια στιγμή ή η πορεία θα είναι μόνο ανωδική. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δυστυχώς οι φωτιές είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές. Μάλιστα βλέπω ότι στην Ερμιονίδα έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά που βρισκόταν γύρω από το ξενοδοχείο Amazon και έφτασαν οι φωτιές στο ξενοδοχείο και μέχρι και την πισίνα του ξενοδοχείου. Και ο Δήμαρχος Ερμιώνης είπε ότι οι ένικοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα, ενώ όσοι βρίσκονταν στην παραλία μεταφέρθηκαν από θαλάσσεις σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ όσον αφορά τις πυρκαγιές. Υπάρχει πύρινο μέτωπο και στη Φωκίδα. Έχει εκενωθεί και η Βόρειος Ιταία. Και είμαστε μόνο στις αρχές του Ιουλίου και μας περιμένει και ένας Αύγουστος με μελτέμια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς, κύριε Μπάκα, τα πράγματα δεν είναι καλά και φαίνεται ότι και φέτος θα έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις. Ξεκίνησε νωρίς. Βέβαια, ξεκίνησε νωρίς. Τώρα, βέβαια, σας φωνάξαμε να μην συζητήσουμε για τις φωτιές μαζί, αλλά για τις φωτιές που έχουν πάρει τα ενίκια σε όλη την Αθήνα και μου είπατε στο διάλειμμα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενικίου είναι από 700 ευρώ και πάνω πια. Κύριε Τάκη, θα σας αναφέρω το εξής. Όταν αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή μια οικογένεια, η οποία αναζητά ένα ακίνητο άνω του πρώτου ορόφου από 75 τετραγωνικά με δίπλα δωμάτια, θα σας αναφέρω ότι στα βόρεια προάστια το 93% των διαθέσιμων ακινήτων είναι άνω των 800 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα. Στα βόρεια. Στα βόρεια. Στο κέντρο της Αθήνας, με μίσθωμα άνω των 700 ευρώ είναι το 65%. Στα δυτικά προάστια άνω των 700 ευρώ. Αυτά που είπατε για 700 ευρώ είναι μέχρι πόσα τετραγωνικά? Είναι από 75 τετραγωνικά και πάνω με μίνιμουμ δίπλα δωμάτια. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στα νότια προάστια το 81% έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800 ευρώ το μήνα, στον Πειραιά πάνω από 700 ευρώ το 47% και στο υπόλοιπο της Αττικής το 56% άνω των 700 ευρώ. Να σας πω κάτι, ότι τα ενίκια ήταν φουσκωμένα το ξέραμε και πριν την κρίση που ήταν παραφουσκωμένα. Είδαμε μια μείωση 25% ακριβώς. Στο διάστημα της κρίσης. Το πράγμα μειώθηκε, εκλογικεύτηκε. Ακόμα και σε αυτό που λέμε ακριβές περιοχές υπήρχαν καλά ενίκια. Πέρασε η κρίση, ξανανέβηκαν τα ενίκια, αλλά θεωρεί κανείς ότι σε μια εποχή που έχουμε την ιστορία της ακρίβειας, τον πόλεμο, το ενεργειακό, θα ακολουθούσαν ξανά τα ενίκια αυτή την εικόνα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι ακριβώς αντίστροφη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όσο μειώνονται οι μισθοί, μάλλον όσο οι μισθοί πάνε στην ενέργεια ή στην ακρίβεια και τρώγονται εκεί, αυξάνεται το κόστος. Ακριβώς. Αντί να, λοιπόν, να μειώνεται λίγο το ενίκιο για να αντιμετωπίσει κάποιος το κόστος ζωής, το ενίκιο πάει στο Θεό. Κύριε Τάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας αναφέρω ακριβώς στοιχεία της Eurostat. Το 2018 και λέει ξέρετε Eurostat, τι μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν, γιατί για να αυξάνεις τα ενίκια και να μην υπάρχουν και διαμερίσματα, προφανώς κάποιοι τα νοικιάζουν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής. 10 χρόνια μνημόνια σημαίνει ότι 10 χρόνια ο κόσμος δεν έμπαινε στη λογική να αγοράσει ακίνητο. Είχαν στραφεί μαζικά όλοι στη λογική της ενοικίας κατοικίας. Σκεφτείτε, 15.000 συμπολίτες μας κάθε χρόνο αναζητούν κατοικία για να στεγάσουν την οικογένειά τους ή ουσιαστικά ένα νέο ζευγάρι. Αυτοί οι άνθρωποι συσσωρευτικά είναι 150.000 άνθρωποι σε δεκαετία. Ουδέποτε κτηματαγορά διέθετε 150.000 κατοικίες διαθέσιμες προς ενοικίαση. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής. Στα χρόνια μνημονίων δεν είχαμε νέες οικοδομές. Το απόθεμα ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και το σημαντικότερο στοιχείο ήταν ότι το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν ήταν νέα στεγαστικά δάνεια. Οπότε είχαμε μια δεκαετία που πιέστηκε πραγματικά πάρα πολύ η κτηματαγορά όσον αφορά την ζήτηση στα ενίκια. Μα πού άλλου να υπάρξουν νέες οικοδομές, κύριε Μπάκα, στην Αθήνα? Έχουμε κάνει τα πάντα τσιμέντο. Δηλαδή, πού άλλου να χτιστεί? Και όσα δάση κάηκαν, μετά από λίγα χρόνια αντί να αναδασωθούν, έγιναν κατοικίες. Δηλαδή, έχετε... πόσο τσιμέντο να έχουμε? Θα πρέπει ακόμα να δούμε και λίγο, να εντάξουμε και νέες περιοχές στο σχέδιο πόλεως. Έτσι ώστε θα δούμε και πλέον να υπάρχουν και νέες οικοδομές και να αναπτύσσεται η πόλη. Και πώς έχουμε πει ότι κάποια στιγμή η Αθήνα θα αγγίξει τη Χαλκίδα ή ακόμη και το Λουτράκι? Αυτό είναι θέμα χρόνου πια.
με αυτά που βλέπουν τα δεδομένα. Το θέμα ποιο είναι, ότι ενώ βλέπουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή πραγματικά τα εισοδήματά του συντυκνώνονται λόγω του πληθωρισμού 12%, ήρθε αυτή τη στιγμή και ζητά το Μάιο και μας λέει ότι το κόστος στεγάσης αυξήθηκε το Μάιο του 2022, σχέση με το Μάιο του 2021, κατά 35% λόγω της αύξησης των ενοικίων, της αύξησης αυτή τη στιγμή στα κρινόχρηστα, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο. Ανταπεξέρχονται οι ενοικιαστές στα ενοίκια, κύριε Πάκα, ή μπορεί να δούμε και όσον αφορά τα ενοίκια αυτό που βλέπουμε στους λογαριασμούς του ρεύματος, δηλαδή φέσια? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω το εξής. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην καταβολή των ενοικίων και το ποσοστό καθυστέρησης τα τελευταία 4 χρόνια, συγγνώμη, έχει αυξηθεί 3 φορές σε σχέση με το 2015. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά περνάει δύσκολα πάνω από 3 μήνες. Α, τρία μηνιάτικα πάνω από 3 μήνες. Και θα σας αναφέρω και το εξής. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενέτη 2022, τον μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, κατά κύριο λόγο, έχουμε το μεγαλύτερο όγκο ανανεώσιμου εισιτηρίου συμβολέων, τα οποία είχαν έναρξει το 2019. Σκεφτείτε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή πολλοί ιδιοκτήτες επικοινωνούν με τους ενοικιαστές, λέγοντάς τους ότι το εισιτήριο συμβόλαιο λήγει και θέλουμε να πραγματευτούμε την ανανέωσή του. Και έχουμε ζητούμενο μίσθωμα αύξηση 11%, από 11% μάλλον, έως και 25%. Αντιλαμβάνεστε ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κουδουνάκι του κινδύνου το έχει χτυπήσει το 2018 ο Eurostat, αναφέροντας ότι... Υπάρχει ένα λογικό όριο αύξηση σε ένα ενίκιο? Υπάρχει ενδεχομένως νομοθετικά κάτι που το προσδιορίζει ή ο καθένας μπορεί να το ανεβάσει όσο θέλει? Κύριε Τάκη, αναφέρω, η μίσθωση είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Σωστά. Ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Ακίνητη περιουσία του ανήκει, φορολογείται. Μάλιστα. Και μπορεί να ζει ακριβώς ό,τι επιθυμεί ο ίδιος. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι έναν καλό ενοικιαστή, ο οποίος καταβάλει ο άνθρωπος κανονικά κάθε μήνα. Καλύτερα το είναι να τα παίρνει κάθε μήνα παρά καλό να είναι να μπει σε δικασία, να κάνει μια σωστή διαπραγμάτευση μαζί του, έτσι ώστε, γιατί τζόκερ είναι για τον ενοικιαστή να βρει ένα νέο σπίτι, τζόκερ όμως είναι και για τον ιδιοκτήτη του να βρει έναν συνεπή ενοικιαστή χωρίς οφειλές. Με βάση όλα τα στοιχεία που έχετε, η αίσθησή σας είναι ότι θα. Κάπου θα ισορροπήσει το πράγμα, κάπου θα εκλογικευθεί, κάπου θα μειωθεί ή θα ανεβεί ακόμα παραπάνω? Εμείς θεωρούμε ότι τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά, εμείς θεωρούμε ότι σε τα κίνητα τα οποία δεν είναι ανακαινισμένα, αλλά ένα κίνητα κατασκευής του 1970-1980, εκεί θεωρούμε ότι θα δούμε έναν εξορθολογισμό των ζητούμενων μισθωμάτων. Ναι. Γιατί λόγω της υψηλής ζήτησης, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες πήγαν σε διαδικασία και πραγματικά αύξησαν ραγδαία τα ζητούμενα μισθώματα. Εμείς θεωρούμε κατά κύριο λόγο και θα δούμε μια πίεση των τιμών. Παράλληλα, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε και μια αύξηση στην λογική των ανθρώπων να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν νέα κίνητα. Οι τράπεζες στοχεύουν το 2022 σε εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων ύψους 1,2 με 1,4 δις ευρώ, σε αντίθεση με το 2021 που ήταν 900 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, βλέπουμε ότι λόγω της αύξησης των μισθωμάτων τη φετινή χρονιά, πολλοί γονείς θα ξανασκεφτούν να μπουν στη διαδικασία όπως παλιά, να αγοράσουν ένα φοιτητικό σπίτι για το παιδί τους. Να το νοικιάσουν, λέτε. Το δάνειο. Αντί να πληρώνει τη δόση του το ενίκιο, πληρώνει τη δόση του δανείου. Κοίτακι, όπως ήταν δεδομένα τη φετινή χρονιά, μόλις 1 στα 10 ακίνητα κατάλληλα φοιτητή έχουν ενίκιο έως 300 ευρώ. Το 50% περίπου των ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 450 ευρώ έως και 550 ευρώ. Μάλιστα. Καλύτερα κάποιος, αν δεν θέτει τις οικονομίες, να μπει στη λογική, να σκεφτεί πραγματικά την αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά όταν έρχονται στην Αθήνα, δύσκολα φεύγουν από την Αθήνα. Εδώ θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Αναλόγως, γιατί δεν είναι πια όπως ήταν παλιά, αλλά προφανώς ένα ποσοστό ενδεχομένως να μένει. Το ερώτημά μου το εξής. Έχει επηρεάσει καθόλου το Airbnb όλη αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, το Airbnb έχει επηρεάσει συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, το εμπορικό τρίγωνο, το ΜΕΤΣ, το Θησίο, το Μοναστηράκι, το Κουκάκι που το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα Χανιά, την Καλαμάτα, δηλαδή περιοχές που πραγματικά έχουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον. Και το τουριστικό ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά σχεδόν 12 μήνες το χρόνο. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι
οι βαϊχρόνιες μισθώσεις τράβηξαν από την αγορά ουσιαστικά τα μικρά ακίνητα, ακίνητα που ήταν από 30 έως 50 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Ακίνητα κατάλληλα ουσιαστικά για φοιτητές. Δεν επηρέασαν τα ακίνητα που ήταν κατάλληλα για οικογένειες. Σίγουρα έχουν επηρεάσει την αγορά. Είδαμε και ένα σημαντικό στοιχείο κιόλας, ότι λόγω της πανδημίας, ότι σε περιοχές που πολλοί ιδιοκτήτες μπήκαν σε δικασία της βαϊχρόνιας μίσθωσης, όπως η Κυψέλη, τα Πατήσια, το Γαλάτσι, είδαμε τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες να βλέπουν ότι δεν έχουν εισοδήματα και να επιστρέφουν πάλι στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Δηλαδή, η βαϊχρόνια μίσθωση θα αποκτήσει το δικό της κομμάτι όσον αφορά τίκτημα τα αγορά, αλλά και την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας. Μάλιστα. Και πάντως μου λέτε ότι εκτός από αυτό, δηλαδή το κομμάτι της μίσθωσης, το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, βλέπετε να επανέρχεται και η αγορά με δάνειο και να πληρώνεις αντί το μηνιάτικο στο ενίκιο τη δόση του δανείου. Αυτό ήταν προ-κρίσης. Ναι. Στην κρίση τα αφήσαμε όλα, τρομάξαμε πολύ. Βλέπετε ότι να επανέρχεται. Επιστρέφει και πάρα αυτό. Πολύ. Ιδιαίτερα στου ανθρώπου που διαθέτουν τα τραπεζικά κριτήρια και την ιδία συμμετοχή 30 και 40% βλέπουν ότι αν μπουν σε δικασία και συγκρίνουν τη δόση του δανείου σε σχέση με το ζητούμενο μίσθωμα, η δόση του δανείου υπολείπεται πολλέ φορέ 30 και 40% σε σχέση Μάλιστα. με το ζητούμενο μίσθωμα. Το θέμα μα είναι το εξή. Ότι ενώ πολλοί νέοι άνθρωποι διαθέτουν τραπεζικά κριτήρια, δεν έχουν την ιδία συμμετοχή. Άρα, αν μπορούσαμε σαν χώρα σιγά σιγά να πούμε στη λογική να εφαρμόσουμε και να νοθετήσουμε λογικέ. Όπως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, στη Ιρλανδία, στη Γερμανία, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να εγγυηθούν ούτε κάτω κράτος. Ή αλλιώς να μειώσουμε την ιδία συμμετοχή από 30% στους 10% για τα νέα ζευγάρια, θα δούμε πιο πολλούς νέους ανθρώπους πραγματικά να δώσουν συλλογική να αγοράζουν ακίνητα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει αυτό το θέμα, φέρνοντας το παράδειγμα της Ισπανίας, όπως σωστά είπατε, και της Πορτογαλίας. Και νομίζω, τουλάχιστον το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης στην ίδια λογική σκέφτεται αυτό το μοντέλο. Είναι που πολύ είπατε, σημαντικό, κοιτάξτε. Αργήσαμε, αλλά είναι σημαντικό ότι πρέπει να το εφαρμόσουμε πια σαν χώρα. Και υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι και αυτή την περασμένη ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.